οργή προκαλούν τα κενά που παραμένουν ακάλυπτα στα σχολεία της ενδοχώρας. Στο γυμνάσιο Βαγιονιάς, ένας καθηγητής φυσικής, μία γυμνάστρια δύο ημέρες την εβδομάδα και ένας καθηγητής πληροφορικής μία ημέρα την εβδομάδα προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το σχολείο, με τα κενά να αριθμούν ένα μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 33 ώρες φιλολογικών μαθημάτων, 6 ώρες αγγλικών, 6 ώρες γαλλικών, 3 ώρες τεχνολογίας και 3 ώρες μουσικής. Πρωτοφανής, όπως λένε, κατάσταση αποσύνθεσης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τόνισαν ότι πλέον οι μαθητές δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς είναι μοιρασμένοι σε κατηγορίες. Και μιλάμε για μια τεράστια αδικία πια και για ένα unfair όσον αφορά σχολεία πόλης, σχολεία λύκεια πόλης, λύκεια επαρχίας. Έτσι, και παιδιά και μαθητές τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, να πούμε ότι μπαίνουν με ίσους όρους όσον αφορά τη χρονιά που διανύουμε, η τρίτη ηλικίου, με ίσους όρους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει δύο κύματα προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών και περιμένουμε το τρίτο μέσα στη διάρκεια αυτού του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, περιμένουμε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι ελπίζουμε να καλύψουν και αυτά τα κενά και να λυθούν τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στο Χάρακα, τις Μοίρες και άλλες περιοχές της ενδοχώρας, που οι μαθητές πέραν από 2 με 3 ώρες την ημέρα μάθημα δεν έχουν κάνει μαθήματα, αφού λείπουν βασικές ειδικότητες εκπαιδευτικών. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μαγικά πράγματα εδώ στην Περσιακά Συμβούλια, ούτως ώστε να συνάδελφοι βάζουν πλάτη για να καλύψουν λύκεια, κάποιες ώρες ενδεχομένως κατευθύνσεων που υπάρχουν. Τι να σας πω, δεν μπορεί να λειτουργήσει πια αυτό το πράγμα έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα Ηράκλειο το οποίο θέλει σχεδόν 500 αναπληρωτές κάθε χρόνο ο νομός Ηρακλείου για να λειτουργήσει η δημόσια εκπαίδευση σε αυτόν τον νομό, καταλαβαίνετε γιατί τρομακτικά προβλήματα μιλάμε. Και στα δημοτικά τα κενά είναι μέχρι σήμερα τέτοια που δυσκολεύουν την ομαλοποίηση του προγράμματος τόσο στην πρωινή ζώνη όσο και στην παράλληλη στήριξη. Στο σύνολο, 260 κενά αφορούν στην παράλληλη στήριξη και 170 κενά στην πρωινή ζώνη. Με το Ηράκλειο να εντοπίζει κενά 100 στην παράλληλη στήριξη και 30 στην πρωινή ζώνη, στο Ρέθυμνο τα κενά να ξεπερνούν αθρηστικά τα 120, στα Χανιά 75 κενά στην παράλληλη στήριξη και 40 στην πρωινή ζώνη, ενώ στο Λασίθι 24 κενά στην παράλληλη στήριξη και 50 στην πρωινή ζώνη. Και σχολάνε πολλές φορές, έρχονται και οι γονείς και τα παίρνουν πιο νωρίς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα φέτος. Είναι ιδιαίτερα διωγγωμένο σε σχέση με άλλες χρονιές. Και η παράλληλη στήριξη.